Κυρία Κομνηνάκα, για να πάμε και στα υπόλοιπα, θέλουμε την άποψή σας, την άποψη του Κομμουνιστικού Κόμματος. Το κρίσιμο που δεν λέγεται είναι ο ελέφαντας στο δωμάτιο. Ότι αυτή η συζήτηση δεν γίνεται σε κενό αέρος. Γίνεται σε νατοϊκό πλαίσιο και με δεδομένη την εκφρασμένη επιθυμία και στόχευση η Τουρκία να κρατηθεί στη σφιχταγκαλιασμένη και να υπάρχει συνοχή στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, ιδιαίτερα σε μια περίοδο μεγάλων ανταγωνισμών και όξυνσης. Άρα αυτό είναι απόλυτα κατανοητό, ότι ακόμα και αν δεν λέγονται, γίνεται με ανταλλάγματα προς την Τουρκία που κατά τη γνώμη μας ακουμπούν τα κυριαρχικά δικαιώματα και της Ελλάδας και της Τουρκίας. Και γι' αυτό η όλη συζήτηση για τα ήρεμα νερά εναλλάσσεται με αμφισβητήσεις, εναλλάσσεται με αντίστοιχες δηλώσεις, εναλλάσσεται με ναύτεξ της Τουρκίας όταν ερευνητικά πλοία πλέον στην Λεσβό. Ποια είναι τα ανταλλάγματα? Κατά τη γνώμη μας δεν φτάνουν και μέχρι το κομμάτι βεβαίως της συνδιαχείρισης του Αιγαίου, αλλά δεν έχουν βγει από το τραπέζι και είναι κατά τη γνώμη μας επικίνδυνος εφησυχασμός να λέγεται ότι, για παράδειγμα, αν πάμε στη Χάγη, στο συνυποσχετικό, δεν θα μπουν στο τραπέζι, δεν θα ανοιχτούν τα ζητήματα και έτσι όπως κρατικοποίησης των νησιών κλπ. Πρέπει να λυθούν τα προβλήματα κλπ. Θεωρούμε λοιπόν ότι με νατοϊκή... Αν όχι με διάλογο, πώς θα λυθούν τα προβλήματα? Με νατοϊκή ομπρέλα, δυστυχώς, και αυτό έχει δείξει η εμπειρία, ότι δεν μπορούν να λυθούν προς όφελος των λαών και για τα συμφέροντα των λαών, γιατί εντάξει, εδώ δεν συζητάμε βεβαίως για κάτι τέτοιο, συζητάμε για τα συμφέροντα της ελληνικής αστικής τάξης, που και εκείνη θέλει να αναβαθμίσει το ρόλο της ως ενεργειακός και διακομεταστικός κόμβος. Βεβαίως, δεν πρόκειται να γίνουν αυτές οι συζητήσεις προς όφελος των λαών των δύο χωρών. Γιατί έχουμε δει πώς εναλλάσσεται η υποτιθέμενη συμφωνία με τις εντάσεις και είναι χαρακτηριστικές αντίστοιχες συμφωνίες που έχουν υπάρξει και στο παρελθόν. Θεωρείτε δηλαδή ότι κάτι γίνεται μυστικά, κυρία Κομνηνάκα? Υπάρχει μυστική διπλωματία την οποία δεν γνωρίζουμε, δεν σας λέει κάποιος στη Βουλή, δεν σας λέει η κυβέρνηση, η Βουλή, όποια κυβέρνηση? Το τελευταίο διάστημα σίγουρα ο δικός χάρτης και κατά τη γνώμη μας ο νατοϊκός χάρτης τέθηκε ήδη από τη Σύνοδο Κορυφής του Βίλνιους του 23 και πάνω σε αυτόν προχωράμε. Αλλά ξαναλέω ότι δείγμα, για παράδειγμα, όπως η συμφωνία της Μαδρίτης που έγινε μετά τα Ήμια, ή αντίστοιχες συμφωνίες που υποτίθεται γίνονται και λύνουν, είναι χαρακτηριστική, για παράδειγμα, η συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου για την ΑΟΣ, ότι δεν αποτελούν στην πραγματικότητα εγγύησεις για την ηρεμία και για την ειρήνη των περιοχών, αλλά έχουν τα σπέρματα της επόμενης σύγκρουσης, γιατί ακριβώς βασίζονται και είναι συμφωνίες που σκοπό έχουν να ικανοποιήσουν τα συμφέροντα των μονοπωλίων και βεβαίως γίνονται με κριτήριο το να προωθούνται τα ανατολικά συμφέροντα, που είναι από μόνο τους υπονομευτικός παράγοντας, και αυτό δυστυχώς το ξέρει πολύ καλά η περιοχή που μακελεύεται εδώ και χρόνια.